Καλώς ήρθες στο Χτίζω Καριέρα Το podcast που σε βοηθάει να κερδίσεις τη ζωή αλλά και στη σταδιοδρομία Είμαι ο Δημήτρης Σαμψονίδης, σύμβουλος σταδιοδρομίας πανεπιστημίων και υποψήφιος διδάκτορ του επαγγελματικού προσανατολισμού Μαζί θα δούμε τεχνικές, στρατηγικές αλλά και πρακτικές συμβουλές για να εκτοξεύσεις την καριέρα σου Τελειώνει η χρονιά, φτάνει σιγά σιγά στο τέλος της και είναι μια αγαπημένη εποχή για ένα στοχασμό. Όπως έχω πει σε πολλά επεισόδια στο παρελθόν, ο στοχασμός είναι βασικός πυλώνας του επαγγελματικού προσανατολισμού. Χρειάζεται να στοχαστούμε σε τι μα άρεσε, τι δεν μας άρεσε τη χρονιά, τι πετύχαμε, τι δεν πετύχαμε, τι καταφέραμε, τι προχώρησε, τι δεν προχώρησε ποια διαδικασία μα άρεσε, ποια δεν μα άρεσε, ποιο είναι το πιο περίφανο μα αποτέλεσμα και πολλά στοιχεία. Στο λοιπόν το επεισόδιο, θέλω να σε βοηθήσω να κάνει ένα break και να κοιτάξει λίγο πίσω σε αυτή τη χρονιά που τώρα ολοκληρώνεται, καθώ διαβαίνουμε το τελευταίο τη μήνα, και να σκεφτεί και να αναλογιστεί κάποια πράγματα που θα, θα σε βοηθήσουν να λάβει μελλοντικέ αποφάσει. Καθώ κοιτώντα προ το παρελθόν, Μπορούμε να δημιουργήσουμε μια πηξίδα για το μέλλον. Μπορούμε να βρούμε ένα γνώμονα με τον οποίο θα λάβουμε επαγγελματικέ αποφάσει, ω προ ποια κατεύθυνση μου ταιριάζει καλύτερα και πώ τα που θέλω να πάω την επαγγελματική μου ζωή αλλά και την καριέρα μου. Αρχικά, το πρώτο πράγμα που έχει να κάνει είναι να πάρει μια βαθιά ανάσα και να αρχίσουμε να σκεφτούμε. Να λογιστούμε τι έκανα αυτή τη χρονιά. Πού δούλευα σε ποια θέση και τι πράγμα είναι υπεύθυνο, ποιε ήταν οι βασικέ μου αρμοδιότητε. Σε αυτέ βασικέ αρμοδιότητε ήρθε η ώρα να μετρήσουμε αποτελέσματα. Μα βοηθάει για το βιογραφικό, να το ενημερώνουμε και να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί. Μα βοηθάει για την αύξηση μισθού και να ζητήσουμε προαγωγή ή αύξηση. Θα σκέφτομαι τι πέτυχε από του στόχου. Κατάφερε να αυξήσει την ικανοποίηση των πελατών, του followers, αν είσαι social media manager, την ικανοποίηση των χρηστών της υπηρεσία που παρέχει. κατάφερες να πάρεις ένας εφηγητής έναν καλό βαθμό σε κάποιο μάθημα που σε ενδιέφερε να κάνεις μια εργασία παραπάνω μια προεργατική, ένα προτζεκτάκι να δεις ένα κόσμο παραπάνω και να ανακαλύψεις τις δεξιότητες τι μετρήσιμο αποτέλεσμα έφερες όσον αφορά τις hard μιλάμε και τώρα κυρίως δεξιότητες μετά να σκεφτείς από όλα αυτά τι σε κάνει πιο πολύ υπερήφανο. Τι είναι αυτό το ένα επίτευγμα που έκανες μέσα στη χρονιά για το οποίο νιώθεις πραγματικά ικανοποίηση πω πω, τι κατάφερα. Με πολύ περήφανο. Και για να γίνει λίγο πιο προσωπικό το επεισόδιο θα αρχίσω και εγώ να δίνω μερικά παραδείγματα. Ε, στην προκειμένη περίπτωση είμαι ιδιαίτερα περήφανο που έκαναν την ημέρα καριέρα στο Πανεπιστήμιο Κρήτη με 43 εταιρείε και 700 φοιτέ. Μάλιστα, όντα υπεύθυνο για το να υπάρχει ενεργή συμμετοχή των φοιτών και να είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι για μια μέρα καριέρα, νιώθει τρεπειδή ότι ήμασταν κλαμπάκι και δεν χωράγαμε να περάσουμε από τον πολύ τον κόσμο. Και πόσο ζωντανή ήταν αυτή η εκδήλωση και non-stop και δεν σταματούσε και μείναν ικανοποιημένε τόσο και οι όσο και οι φοιτέ. Χαίρομαι λοιπόν πάρα πολύ που ήταν αυτό ένα μεγάλο ακμαίο μετά και στην προσωπική μου ζωή, κατάφερα και πήγα πέντε ταξίδια επαγγελματικά, μετά τα πληρωμένα σε χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά και στην Αγγλία, για την Επλήνη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευρωπαϊκή Κατάφερα και έκανα τι πεζοπορίε μου, επανήλθα, γιατί πέρυσι τέτοια εποχή μου να με σπασμένο πόδι και ήταν έτσι ένα δυσάρεστο γεγονό για το τέλο τη χρονιά του 2022. Πήγα σε δύσκολε πεζοπορίε και σε νέα μέρη πεζοπορικά, και μάλιστα μ' άρεσε ότι διοργάνωσα εγώ πολλέ βόλτε και απλά πήρα του φίλου μου παρέα και ήμουν αυτό που έστησε το όλο εχείρημα. Βλέπω λοιπόν ότι τα κοινά μοτίβα που παρατηρώ σε αυτά τα πράγματα τα οποία νιώθω υπερήφανο είναι ότι μ' αρέσει να στείλω εκδηλώσει, μ' αρέσει να στείλω μοτίβα, μ' αρέσει να διοργανώνω, να επιχειρώ. Και νιώθω έτσι ικανοποίηση όταν οι άλλοι περνάνε καλά σε μια από τι εκδηλώσει μου και εγώ περνάω καλά εκείνη τη στιγμή. Αλλά αυτό που μου μένει απόλυτα είναι ότι εγώ διοργανώνω εκδηλώσεις για άλλους και δημιουργώ αναμνήσεις και δημιουργώ εμπειρίες για άλλους. Πρέπει να περάσουν αυτοί καλά και να μείνει μην είναι και εμένα μια χαρέστια να με στο τέλος. Είναι κάτι που με επιβραβεύει. Σκέψου λοιπόν κι εσύ κάτι παρόμοιο από τα διάφορα επιτέγματα σου, τα διάφορα γεγονότα που σου δίνουν ικανοποίηση σχέση με τη χρονιά που μας πέρασε. Τι είναι αυτό που ξεχωρίζει τι σε κάνει να, δώνει, να δίνεις χαρά στον εαυτό σου, να χαμογελάς. Και με λίγο παρακάτω. Τι είναι αυτό, τη βασική σου δουλειά που σου άρεσε. Σκάτσε και σκέψου και σημείωσε. Στα βασικά μου καθήκοντα, είτε κάνω τη δουλειά για λόγω του όρου είτε πραγματικά μου αρέσει, ποιο είναι το κομμάτι τη εργασία που πραγματικά με εξερλαίνει και το κάνω χωρί βρισκέψη και περνάει η ώρα γρήγορα, σβέλτα, δεν το παίρνω χαμπάρι, ο χρόνος τρέχει και χάνω την αίσθησή του και το κάνω με απόλυτη χαρά ικανοποίηση και είμαι ευδιάθετος ή ευδιάθετη να το εκτελέσω. Το κάνω χωρίς δεύτερη σκέψη, χωρίς ενδιασμό. Ποια είναι λοιπόν, τα στοιχεία της δουλειά μου τα οποία μου είναι πιο ευχάριστα. Και ακριβώ πάμε να το το ποια στοιχεία τη δουλειά μου είναι πιο δυσάρεστα. Προσωπικά είναι όταν πρέπει να κάνω δουλειά αρχείου ενώ παλιά μου άρεσε το στρατό, to be honest, ε, ότι πρέπει να φτιάξω το αρχείο μου, να νιώσω το υλικό μου, να περάσω από το ένα drive στον σκληρό δίσκο, να περνάω τις συνεδρίες μου στο εξελάκι, -like, που είναι κάτι που μου βοηθεύει για να κάνω και track τι συμβαίνει. Αλλά ό,τι είναι διαδικαστική δουλειά και γραφειοκρατική, να περάσω κάτι σε ένα εξέλιδι κάπου, από... είναι για μένα πολύ κουραστικό. Με σε φάση, θα ήθελα γραμματέα να μου το κάνει αυτό, ιδανικά, αλλά δεν ζούμε σε τέτοιο κόσμο. Δεν είμαστε εκατομμυριούχοι. Να σου λέω απλά γίνει το site, περνάμε λεπτά στο Excel. Οπότε βλέπω ότι δεν είμαι διεκπαιρετικό τύπο όπω ονομάζεται στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Mm. Αλλά θέλω τη δημιουργικότητα, θέλω το να διοργανώσω. Μ' αρέσει το επιχείρημα και να επιχειρήσω να στήσω κάτι όπω ένα event. Αλλά δεν μου αρέσει η διεκπαιρέωση. Δηλαδή, αν ήμουν έφυγα επαγγελματία, ή που, που είμαι βασικά ή επιχειρηματία, ε, δεν μου αρέσει τι, να κάνω τιμολόγηση, να κόβω τιμολόγια και να κάνω έτσι ε, γραφειοκρατικέ δουλειέ. Βλέπουμε λοιπόν ότι σε αυτό χρειάζομαι παραπάνω βοήθεια και εξάσκηση. Πολλέ φορέ πάτε και ο λογιστή μου με τρέχει, μου λέει: Φέρε μου τα τιμολόγια που έχει εκδώσει και τα έξοδά να τα περάσω. Και με συμφάσει, να ναι, ναι, τώρα, ναι, 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 να τα πά προσωπικά το συγχαίρομαι. Ενώ άλλοι λατρεύουν τις διεκπαιδευτικέ δουλειέ. Άρα συνειδητοποιώ ποια κομμάτια τη εργασία μου δεν μου αρέσουν. Και αν ποτέ έχω την ευκαιρία, θα τα κάνω τελεγγύη. Προ τον παρόν, και okay, στο επίπεδο που είμαι, αναγκαστικά τα κάνω. Και εφόσον πρέπει να τα κάνω γιατί δεν μου αρέσουν, τα βάζω πάντα στο ημερολόγιο. Σαν tasks, αλλιώ δεν βγαίνουν. Γιατί τα αποφεύγω. απίστευτα. Άρα και εσύ σκέψω. τι είναι αυτό που συχαίνει να το κάνει δουλειά σου, το μισεί πραγματικά και το κάνει με χίλια ζώρια και πρέπει να σου το πούνε δύο και τρει φορέ για να το κάνει. Ε, αυτό είναι κάτι που πρέπει να το αποφύγει στην καριέρα σου. Και είναι και ένα δεικτικό ότι οι δουλειέ οι οποίε κατά κύριο λόγο έχουν αυτό το χαρακτηριστικό ή το στοιχείο δεν ταιριάζουν με την προσωπικότητά σου. Είδαμε λοιπόν ότι να δει κάτι που σου αρέσει, κάτι που δεν σου αρέσει, κάτι που σε έκανε να νιώσει ικανοποίηση, ένα επίτευγμα το οποίο νιώσει ιδιαίτερα περήφανο-περήφανη, και πάλι να σκεφτούμε και στην προσωπική ζωή, κάποιε στιγμέ, κάποιε συζητήσει με φίλου που έκανε, οι οποίε πάλι σε στιγμάτισαν για αυτή τη χρονιά. Πάλι και εκεί θα είχε ένα ποιοτικό χαρακτηριστικό. Γιατί πράγμα μιλούσαμε, πώ θα πού πήγε η συζήτηση, χρησιμοποίησα αναλυτική σκέψη να πάω ει βάθο, κριτική σκέψη να κριτικάρω, συγκριτική. Τι ήταν ακριβώ αυτό το οποίο με τράβηξε αυτή την κουβέντα που έκανα, τη χρονιά που με πέρασε. Τι είδου σκέψη και οπτική χρησιμοποίησα στο να αναπτύξω την επιχειρηματολογία μου, την κουβέντα μου, να περάσει η ώρα μου. Θα λίγο πιο δύσκολο γιατί τους πρέπει να θυμηθούμε κάποια ομιλία κλπ. Μετά, ποιο βίντεο στο YouTube ή την ή την ώρα σε σειρά επεισόδια κλπ. Ή γενικότερα σειρά σε στιγμάτσε πάλι το 2023 και εκεί πάλι θα πάρουμε στοιχεία ότι τι είναι αυτό αυτή την ιστορία που σου άρεσε και σε ενέπνευσε. Αυτή την ιστορία ίσω να είναι κάτι που θε να δει εσύ στην επόμενη χρονιά. Ότι αν υπήρχε το κίνητρο τη ατυχία, μια ταινία με τον Will Smith, πολύ γνωστή σε όλου κλπ. Σου σε επηρέασε πολύ θετικά και σε συγκίνησε, ίσω και εσύ να θε να για το καλύτερο παραπάνω και να κυνηγήσει το όνειρό σου και να αναδειχθεί. Ακόμα, κάτι πάρα πολύ σημαντικό για τον επαγγελματικό προσανατολισμό και γενικότερα για τη ζωή μα. Ποιο άτομο σε στιγμάτισε για τη χρονιά του σε επηρέασε θετικά, ποιον θαύμασε, ποια είναι τα στοιχεία του χαρακτήρα του, ποια είναι τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά, τι πρεσβεύει αυτό το άτομο, τι εμπνέει, τι συναισθήματα σου προκαλεί, ποια είναι τα στοιχεία εκείνη τη προσωπικότητά σου, τα οποία να, να έχει και εσύ. Θα είναι πιθανόν στοιχεία που θέλει να αναπτύξει, είναι στοιχεία τα οποία ίσω να, να μην τα λέει στον εαυτό σου και να τα έχει ήδη, και να πρέπει να τα αναδείξει παραπάνω ω δυνάμει από τη νέα χρονιά. Κάνοντα λοιπόν έτσι ένα reflection ένα στοχασμό, ο οποίο καλό θα είναι να γίνει και στο χαρτί. Να κάτσω να τα γράψω όλα αυτά και να πω, ναι, okay, τώρα τι κοινό έχουν όλα αυτά. Και να κάνω λοιπόν ένα meta reflection ένα μεταναστοχασμό. Αν να στοχαστώ πάνω στον ήδη υπάρχουν ένα στοχασμό, να ακούγεται λίγο παράξενο και λίγο σοβιστικέ, <laughs> είναι η ψυχολογία, παιδιά, είναι. και η πιστήμη του επαγγελματικού προσανατολισμού έχει ακριβώ αυτά. Mm. Και να βρω τα κοινά μοτίβα ανάμεσα στο άτομο το οποίο θαυμάζω, την ιστορία την οποία μου αρέσει και με συγκίνησε, και τι διαδικασία θεωρώ ευχάριστη. Έτσι θα μπορέσω να σχηματίσω ποια είναι τα ποιοτικά κλασικά που θέλω να έχω την επόμενη χρονιά στην δουλειά και στην εργασία που μου αρέσει. Ποια είναι τα στοιχεία που θέλω να δώσω στον εαυτό μου όσον αφορά την επαγγελματική μου εξέλιξη και στα διαδρομία. Ποιε είναι οι δυνάμει που θέλω να αποκτήσω. Ποια είναι τα skills τα οποία θέλω να ακονίσω και να ανακαλύψω περισσότερο. Πώ θέλω να ενδυναμώσω τη δεξιότητά μου. Είδαμε λοιπόν τον αναστοχασμό και πάμε τώρα κάτι σε κάτι πιο πρακτικό, πολύ πιο πρακτικό, που είναι να έχει να κάνει με το βιογραφικό, έχει να κάνει με το να παρακολουθώ τι εξελίξει και τα μου στη δουλειά, να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί στα εργασία. Να κάνει ένα εξελάκι. Ένα αρχείο Word, κάτι. Να κάτσει, να γράψει κάτω τι πέτυχε στη δουλειά σου. Θα μετρήσουμε, τρέσαι να πω, που πήγε στην αρχή. Είναι το πιο σημαντικό. Και να φτιάξει ένα εξελάκι το οποίο θα το τηρεί πλέον καθημερινά ή εβδομαδία ή μηνιαία και από του χρόνου. Είναι πάρα πολύ εύκολο να πω τώρα να πω Αχ, πόσε εταιρείε έχω κάνει, Αχ, 1.350. Πόσε ομιλίε έχω κάνει, 56. Ή 60 από εκείνη. Φαίνεται, εγώ δεν το άνοιξε τώρα το εξελάκι, να σα πω την αλήθεια. Αλλά μου είναι εύκολο ότι απλά ανοίγω ένα εξελάκι και βλέπω τα αποτελέσματά μου. Βλέπω τι έχω καταφέρει. Εδώ είναι απλά να παρακολουθώ τι πετυχαίνω. Ακόμα, εγώ, στο δικό μου επάγγελμα, μεγάλο μέρο των αποτελεσμάτων είναι και το τι πέτυχαν οι οφειλούμενοι μου. Έχω κάποιου εξέχουσε στόχου, όπω είχαμε την περίπτωση του Βασίλη που πήγε στην Τέσλα. Μια άλλη περίπτωση πήγε στο Κολούμπια στην Αμερική στο Πανεπιστήμιο. Μια άλλη περίπτωση πήγε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο European Space Agency, για η NASA τη Ευρώπη. Κάποιε εξέχουσε περιπτώσει τέτοιε. Αλλά γενικότερα, σαν ποσοστά, έκανα μια έρευνα αξιολόγηση στον εαυτό μου και είχα α, πολύ ψηλά ποσοστά απορρόφηση, αμέσω που τα τηλέξω των συνεδριών. Πει, είχα τα 100% κανοποιημένου 100 πελάτε. Βλέπουμε λοιπόν ότι. Μπορώ να κάνω ένα track το τι καταφέρνω και ποιο είμαι και τι κάνω. Ίσως να ρωτήσω για κάποιον συνάδελφο κάποιον προϊστάμενο να κάνω ένα meeting αναστοχαστικό να κλείσω τη χρονιά. Γιατί είναι ωραίο να υπάρχει αυτή και η αίσθηση τη ολοκλήρωση στον εαυτό μου. ότι τι κάναμε, τι καταφέραμε, τι επιτύχαμε. Βλέπω λοιπόν ότι μου δίνει και πριν ικανοποίηση. Κοιτάω πίσω στη χρονιά και λέω όπου κάναμε 40 και 50 δράσεις στο Πανεπιστήμιο, με τον Πολιτιστικό Σύλλογο της Κατοβάθειας, κάναμε δύο μεγάλα γρέντια, κάναμε δύο, και άλλες ωραίες δύο-τρεις πολιτιστικές δράσεις, οποίε πήγαν και πολύ καλά, είχε και ο κόσμο το ευχαριστήθηκε. Κάποιε μάλιστα προσωπικά τη δημοσίευσε και σε paper γιατί είναι δράση επαγγελματικού προσανατολισμού. Και ήμουσα πάρα πολύ ευχαριστημένο από την απόδοση μου και σε εθελοντικά προγράμματα δηλαδή, ε, αλλά και σε ε, συμβουλευτικά, στη δουλειά μου στο Πανεπιστήμιο. Σε κάτι στο οποίο να πίσω όταν λίγο το διδακτορικό μου, ότι δεν πολύ διάβασα όσο θα έπρεπε, το άφησα λίγο πίσω. Πάει καλά, ο, μου δεν ακούει αυτό το podcast για να μου έχει Αλλά το σώζω τώρα στο τελευταίο μήνα, όπου κάθε εντατικά ασχολούμαι με αυτό. Είναι κάτι που άφησα πίσω. Και ακόμα και το σοκού το προηγούμενο που ήμουν στο καταφύγιο στο βουνό, είχα πάρει μαζί μου βιβλίο και το διδακτορικό και το μπόλαυσα πραγματικά γιατί κατακαιστίασα και, και αφοσιώθηκα πάνω στη δουλειά μου αυτή. Άρα, και λίγο σε προσωπικό επίπεδο, απλά εδώ θα κάνω ένα disclaimer ότι δεν είμαι ψυχολόγο, δεν είμαι σύμβουλο ψυχική υγεία ή προσωπικό σύμβουλο. Ότι σε ποια περιοχή τη ζωή μου δεν το έκανα αυτό. Αλλά και θα μείνω μόνο σε αυτό το σχόλιο, θα πάω παρακάτω. Οπότε πάνω το παραφέρω στα επαγγελματικά, σε ποια πτυχή τη δουλειά μου λοιπόν, των δεξιοτήτων μου, δεν αναπτύχθηκα όσο θα ήθελα. Μήπω δεν ενημερώθηκα αρκετά και τα νέα του κλάδου μου, μήπω δεν εντρίβησα λίγο παραπάνω να έπαιξα τι δεξιότητέ μου επιστημονικά, ίσω να μην πήγα σε ένα συνέδριο και να μην έκανα networking, ίσω να έπρεπε να πάω σε μια εκδήλωση παραπάνω και να δικτυωθώ σω θα έπρεπε να μιλήσω, να στείλω τρία μηνύματα σε αδέλφου που θαυμάζω το έργο του, που το βλέπω στο LinkedIn στα social media. Μήπω δεν μίλησα με ούτε έναν συνάδελφο Έλληνα από το εξωτερικό, να δω τι κάνει αυτό εκεί και έξω, και, και να μάθω και την ευρωπαϊκή διάσταση, η παγκόσμια διάσταση του επαγγέλματό μου. Και μετά μπορεί να κάνει κάτι αντίστοιχο, ίσω το τονίζω πάλι με τη δεν είμαι ο κατάλληλο για να προτείνει κάτι τέτοιο σε προσωπικό επίπεδο, στην προσωπική σου σχέση. Εγώ, ας πούμε, α, στα κιλά μου έχασα κάποια, δεν έχασα ό,τι θα ήθελα, ε, γιατί είχα παχύνει λόγω του σπασίματος του ποδιού και προσπαθώ πάλι να γίνω καλύτερος και σε αυτό το κομμάτι της, γιατί η τη υγεία μας είναι το μεγαλύτερο αγαθό. Στο κομμάτι των communication skills, πάμε και στα soft skills. Βελτίωσα κάποια soft skills, ομαδικότητα, παραγωγικότητα, οργ, οργάνωση, ίσως να μάθα χρησιμοποιώ Google Calendar, ίσως ένα project management εργαλείο όπως το Notion το Trello ή το Asana ή το Slack ή το Microsoft Project. Δεν είναι επίξε άλλους είδους δεξιότητες οι οποίες με βοηθάνε γύρω στη ζωή μου. Μετά ίσως σε κάποια άλλα στιγμή απλά συντηρήθηκα, ας πούμε, στην... Uh, τυφλή πληκτρολόγηση... Oh, καλά, είναι και εργά. Στην τυφλή πληκτρολόγηση παρέμεινε στάσιμος. Δεν ανέβασα τον αριθμό των λέξεων που γράφουμε σε ένα λεπτό. Αλλά είμαι απόλυτα ικανοποιημένο ότι το κάνει καλή συντήρηση και γράφω γρήγορα, χειρίζομαι γρήγορα έναν υπολογιστή. Πάει καλά. Σίγουρα θα μπορούσα να αφιέρω λίγο χρόνο παραπάνω, α 10 λεπτά την ημέρα πάλι, όπω έκανα και τότε, να κάνω practice test, να τον ανεβάσω από 90 λέξει που είναι στο χαλαρό μου, να πάει 100 χαλαρά. Είναι 100% το ρεκόρ μου, να τον πάω λίγο πιο πάνω. Αλλά αυτό έχει μικρό αντίκτυπο. Πιο μεγάλο αντίκτυπο θα έχει να εστίασω σε μια περιοχή που είμαι λιγότερο πίσω. Και εδώ υπάρχουν έτσι κάτι ωραία site, habit trackers ή goal trackers, τα οποία με βοηθάνε να αναπτύξω έτσι δεξιότητε και ποιε περιοχέ θέλω να εστιάσω. Ειδικά για του φίλου του διδάφτε, έχω να προτείνω το MyIDP από το Science Careers, το οποίο είναι από το MIT και από το uh, Σωματείο Περιστημών Έρευνα τη Αμερική και Συμβούλου σε Ένα πλάνο που συγκρατάει έτσι accountable για την εξέλιξη που θα κάνει τον εαυτό σου μέσα στο διδακτορικό σου ή μέσα στην ερευνά σου. Να έχω λοιπόν ένα σημείο accountability, υπευθυνότητα και να με κρατάει συνεπή στο στόχο μου. Θέλω πάρα πολύ να λάβω ένα μήνυμα σου με αρχικά με ευχέ για να έχουμε καλέ γιορτέ. Παρότι στην Κρήτη είναι ακόμα καλοκαίρι με 20 βαθμού και δεν βλέπουμε το χειμώνα, να μου πει ποια είναι τα σχέδιά σου για τι γιορτέ. Αν θα κάτσει στι διακοπέ να εξελίξει κάποιο skill, και αυτό χρειάζεται, αλλά ίσως να κάτσουμε και λίγο χρόνο με την οικογένεια γιατί και αυτό πραγματικά είναι πολύ σημαντικό και με φίλους και δικούς και όπως κανείς ορίζει την οικογένεια και να σκεφτούμε πόσο σημαντικό είναι το γεγονός ότι έχουμε αυτές τις μέρες να χαλαρώσουμε και να τις αξιοποιήσουμε ώστε να κοιτάξουμε πίσω, να αναστοχαστούμε σε όλα αυτά τα ωραία που ανέφερα την ευχάριστη τη δουλειά, την δυσάρεστο, για ποιο πράγμα νιώθει ικανοποίηση, ποιο πρόσωπο θαύμασε, ποιο γεγονό σου δώσει ικανοποίηση, τι είναι αυτή που πρόσφερε και συνέδραμε, και ποιε ήταν οι ελλείψει σου, πού θα θέλει να βελτιωθεί περισσότερο, ποιε δεξιότητε ανέπτυξε, τι νέο έμαθε τη χρονιά, τι σου άρεσε, ποια συζήτηση σου έμεινε ξεχωριστά χαραγμένη στη μνήμη. Όλα αυτά λοιπόν τα όμορφα, καθώ τελειώνει χρονιά και ήρθε η ώρα για αναστοχασμό τελειώνει και χρονιά και με την ευκαιρία θέλω να κοιτάξω και λίγο τα στατιστικά στοιχεία του podcast στο Spotify. Γιατί το είδα ότι είναι μόδα και το κάνουν όλοι. όχι ότι είμαι πρόβατο και θέλω και εγώ το κάνω, αλλά είναι τόσο ενδιαφέρον κάτι. Μήπω και μένα έτσι λίγο δεδομένα και λέγεται τη σημασία τη ανάλυση δεδομένων ε, και πόσο σημαντικά είναι. Και βλέπουμε λοιπόν ότι κάποιοι από εσά ιδιαίτερη ιδιαίτερα ευχαριστημένοι σαν ακροατέ. Κοινοποιήσατε τα α, επεισόδια. Το επεισόδιο το οποίο ήταν το Most ήταν η συνέντευξη και αυτό το φταίω και λίγο και εγώ γιατί το, το προωθούσα σε αφελούμενου. Δε το πριν έρθει στη συνεδρία για να το δει. Οπότε φταίω λίγο και εγώ σε αυτό ότι αυτό βγήκε πρώτο. Αλλά και γενικά είναι κάτι όμω που πιστεύω ότι χρειάζεται γιατί πάντα από εκεί ξεκινάμε. Από τη συνέντευξη είναι το πιο δύσκολο κομμάτι για όσου δεν είναι προετοιμασμένοι κατάλληλα. Επίσης, α, μου άρεσε ιδιαίτερα στα που βλέπω ότι έχω και άτομα Έλληνε από το εξωτερικό που με παρακολουθούν. <laughs> από την Αυστραλία και ξέρω ποιο είναι. <laughs> από την Κύπρο που πάλι είναι παλιοί μου φίλοι και συνάδελφοι. <laughs> και άλλε πόσε χώρε, λέει, σύνολο 13 χώρε. Που ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον και αυτό. Σαν χώρο το περίμενα ότι τόσοι Έλληνε στο εξωτερικό με ακούνε. Ε, και ήταν αρκετά ενδιαφέρον ότι, wow, πήγαμε εδώ. ή κάποιο με άκουσε στο ταξίδι, μάλλον και πήρε από εκεί το, το geolocation. Και αυτό ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Uh... οι περισσότεροι από εσάς ακούτε business, education, society and culture, άρα είμαστε πιο ανθρωπιστές και business. Με ενδιαφέρει γι' αυτό πάρα πολύ. Τι είδους κοινό είστε. Ε, ακούτε pop μουσική και Greek, trap και Greek pop. Uh... το pop ok το δέχομαι, το trap δεν ακούω παιδιά καθόλου. Ούτε Greek pop πλέον ακούω, οπότε και αυτό μου βάγει και παράξενο. Ε, μ' άρεσε επίσης ότι υπήρχε μεγάλη κοινοποίηση των συνδεασμών του επεισόδιου, ε, καθώς 70% με direct link, 23% στο instagram, 50% στο facebook κοινοποιήθηκε το επεισόδιο. Και μάλιστα και whatsapp. WhatsApp είναι εξωτερικό, άρα δικαιοδού πέφτει κάτι. Το instagram βέβαια παίζαμε κι εγώ, αυτό το κοινοποιούσε πιο πολύ. Ε, πάλι το Most Shared ήταν το επεισόδιο για τη συνέντευξη γιατί εγώ το κοινοποιούσα στι συμβουλευτικέ μου. Το παραδέχομαι αυτό. Ε, μ' άρεσε ότι το rating και, τα πολύ ωραία reviews που μου αφήσατε είναι 4,7 στα 5. Οπότε χίλια ευχαριστώ. Και αυτό πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και θα ήθελα να μου αφήσετε και άλλα reviews γιατί βοηθάτε το podcast να το βρουν και άλλοι. Είναι ένα δωρεάν υλικό που παρέχω. Το κάνω από το εστέρημα του χρόνου μου. Και θέλω έτσι να βοηθήσω ο κόσμο να σκεφτεί την καριέρα του, να σκεφτεί την επαγγελματική του να δει τι θέλει πραγματικά να κερδίσει από αυτήν και να επιτύχει στη ζωή του επαγγελματικά όπως αυτός το ορίζει ως επιτυχία. Δεν μπορώ να μην κάνω ένα shout-out σε μεγαλύτερους φανς καθώς α, κάποιο ποσοστά από εσά ήμουν στο top 10 podcast για 414 και λέω 414 άτομα, τι λες τώρα! Λεχάστε να είστε όλοι subscribers, γιατί? Ένα. Δύο, ε, Μάλλον ξεκινήσατε τώρα τα podcast, επειδή σα το είπα εγώ, ή ακούτε και άλλα και ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πραγματικά με τιμά. Στα top 5 ήμουν πάλι σε 300 fans. Και λέω, παιδιά, κάντε και ένα subscribe. Είμαστε 250 τώρα. Θα μπορούσαμε να πάμε 300 δηλαδή. Να μεγαλώσει το παρέακι μα. Κλείνω τα μάτια μου και σε με 300 άτομα είναι. Ποιο με το μεγάλο ευθύνδρο στο πανεπιστήμιο. Λέω, wow. Και αυτό σημαίνει κάθε εβδομάδα. Λέω, πόσο πιο απίστευτο να μοιράζομαι πράγματα που μου αρέσουν, ιδέε που με παθιάζουν, εργαλεία και τεχνικέ για να γίνετε καλύτεροι στην καριέρα σα και στη σταδιοδρομία και στον Στίβο Μάχη που λέγεται Ελληνική Corporate Culture και Επαγγελματικό Προσανατολισμό. Και πραγματικά είναι απίστευτο. Και τέλο, είμαι το νούμερο ένα podcast για 117 fans. Αυτό είναι απίστευτο προσωπικά το μυστερίο όμω 117 άτομα ξεκινήσαν να ακούνε podcast επειδή του έστειλε εγώ το σύνδεσμο, μάλλον και το επεισόδιο για τη συνέντευξη. Και μάθαν την podcast και μάθανε πώ μπορούν να μαθαίνουν μέσα στο αμάξι, μέσα στο λεωφορείο, όταν πηγαίνει για τρέξιμο, όταν είναι στο γυμναστήριο, και πώ να εκμεταλλεύονται αυτά και κενά χρόνο για να αναπτύσσουν δεξιότητε και τεχνικέ. Και λέω πραγματικά, wow, γιατί και εγώ τα podcast, τα ακούω όλη μέρα και κάθε μέρα σε αυτέ τι κενέ ώρε που ανέφερα. Γενικά η χρονιά ήταν ε, με σκαμπανεβάσματα, με μεγάλες επιτυχίες, με μεγάλα γεγονότα όπως η ομιλία μου στο TEDx, που την πρέπει όπως και πώς από την άλλη χρονιά να δημοσιευθεί και να την μοιραστώ μαζί και να την ακούσετε και εσείς να τη δείτε. Ε, Πετυχίες το του ξεκινήματος διδαχτωρικού, το επίσημο, αλλαγή κατάθεση των χαρτιών ήταν και αυτή η διαδικασία, τα ταξίδια στην Ευρώπη τα ταξίδια τις άλλες χώρες στα συνέδρια. Δημιουργήσα συνολικά 561 λεπτά podcast μέχρι στιγμής με την ηχογράφηση του επεισοδίου ε, χωρίς να μου το συγκεκριμένο, οπότε wow, όντως hard work να γράφω το σκριπτάκι, να βρίσκω θέματα, να τα σχολιάζω αν και πλέον το πάω λίγο πιο ελεύθερο για να βγει και πιο φυσικό σαν κουβέντα να πιάνω λες και πίνουμε ένα καφεδάκι και Απλά σας ευχαριστώ που για μια χρονιά με ακούσατε, με βάλατε στα αυτιά σας, με βάλατε στο μυαλό σας, δώσατε χώρο στις απόψεις μου και στις γνώσεις μου και ελπίζω κάτι να πήρατε και κάπου να σας βοήθησε επαγγελματικά. Έχω λάβει ειδικά για έτσι με μόνο μένα μηνύμα, δεν θα, 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 παρακαλούσα να μου στείλετε και κάτι άλλο. Έτσι, τι πιστεύετε, ένα feedback, ποια επεισόδια σας αρέσουν, ποια δεν σας αρέσουν, τι θα θέλατε να ακούσατε, στα social, στο χτίζω καριέρα, στο facebook, στο instagram, στο... στα προσωπικά μου, στο linkedin, στο facebook και στο instagram, όπως σας εξυπηρετεί. Και αν πραγματικά σας άρεσε, αν πραγματικά πήρε τα αξία, αφήστε ένα review. Δεν χρειάζεται να είναι 5 star, μπορεί και 4 star review. <laughs> αφήστε ένα review που νομίζετε ότι ταιριάζει στο συγκεκριμένο podcast, ώστε και άλλους κόσμος από τη νέα χρονιά να ξεκινήσει να σκέφτεται την καριέρα του λίγο πιο σοβαρά και να παίρνει πληροφορημένε, ενημερωμένε και ταιριαστέ για αυτόν επαγγελματικέ αποφάσει. Εύχομαι καλέ γιορτέ καθώ μπαίνουμε. Θα ακολουθήσουν άλλα δύο επεισόδια όπου θα κλείσω εγώ τη χρονιά με κάποια πραγματάκια, δεν θέλω να κάνω spoil και. Έτσι ήθελα αυτή τη φορά να είμαστε λίγο πιο προσωπικά, να αυτό κάποια πράγματα για εμένα και να έρθουμε λίγο πιο κοντά μέσα στους ακροατές, καθώς να με γνωρίσετε και εμένα λίγο καλύτερα, να δώσετε μια εικόνα γύρω από την φωνή και τις τεχνικές και τις απόψεις. Καλές γιορτές, με υγεία, χαρά, ευτυχία. Και θέλω να κλείσω με μια μαντινάδα που γράψει πέρυσι για τι γιορτέ και πιστεύω ισχύει και φέτο. Είναι δύο μαντινάδε που ταιριάζουν. Και πάει ω εξή. Τώρα που έρχονται γιορτέ και αγιασμένε μέρες, δουλεύουν όσοι πεθυμούν και χτίζουν καριέρε. Αλλά δεν πρέπει κάποιο μονάχα να δουλεύει, μα και στην οικογένειά του χρόνο να ξοδεύει. Σκαιρετώ, λοιπόν με αυτό και ο καθένα μπορεί να, να στοχαστεί στο πώ αυτέ οι μαντινάδε ισχύουν για τον εαυτό του. Καλέ γιορτέ. Αν σου άρεσε το σημερινό επεισόδιο, κάνε subscribe όπου ακούς podcast και άφησέ μου και ένα review. Κάθε εβδομάδα επιλέγω ένα review όπου εγώ θα κάνω αξιολόγηση το βιογραφικό σου και το προφίλ σου στο LinkedIn ώστε να μεγιστοποιήσεις το αντίκτυπο που έχουν αυτά τα εργαλεία. Σε ευχαριστώ που άκουσες το Χτίζω Καριέρα και σε περιμένω στο επόμενο επεισόδιο.